Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς. Καλημέρα. Ονομάζομαι Μίτσης Αργύρης και ζω στο Κυρκή στη Μεγάλη Βρύση. Αποφάσισα σήμερα να σας αναφέρω μια εμπειρία που είχα. Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, τον Γέροντα Κύριλο, και μου είπε ότι καλό είναι, Αργύρη μου, να το πεις στον κόσμο. Προφανώς κάποιοι από εσάς θα με χλεβάσετε. Αλλά αν από τους 100 ή 99 με χλεβάσετε και ο ένας πιστέψει αυτά που θα πω, θα έχω κάνει κάτι καλό, θα έχω σώσει μια ψυχούλα. Δυσκολεύτηκα και το σκέφτηκα πολύ να πω αυτά που έχω ζήσει, γιατί είναι κάτι που ίσως ορισμένους να φανεί υπερβολικά τρελό. Αλλά έχω όμως τη δύναμη να αποδείξω όλα αυτά που θα πω. Οποιοσδήποτε τολμήσει να μου πει ότι ρε φίλε, εκείνο που φαίνεται υπερβολικό, έχω τη δύναμη και χαρτιά και οτιδήποτε να το αποδείξω. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσα παραβατικά. Δούλευα νύχτα, στα μπουζούκια. Είχα μια πολύ κακή ζωή και από το πρωί μέχρι το βράδυ το μόνο που έκανα ήταν να βρίζω τον Χριστό και την Παναγία. Δεν πίστευα σε τίποτα. Κάποια στιγμή έπαθα μια ζημιά στην καρδιά και πήγα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί πέρα υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Μόσχαρος Λάμπρος, είναι διευθυντής αιματολογικού. Αιμοδυναμικού, συγγνώμη. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μία στεφανιογραφία να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζω έτσι. Ακόμα και μέχρι την ώρα που μπήκα μέσα εκεί, έβριζα τον Χριστό και την Παναγία. Του έλεγα κατέβα να σε αντιμετωπίσω και λόγια που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τα πω. Ήταν πολύ άσχημα. Κάποια στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι κάναν τη στεφανογραφία και μου είπαν, Αργύρη, όλες οι αρτηρίες είναι σμπαράγια. Πρέπει να σου κάνουμε μπαλονάκια και στέντ, αγκιοπλαστική. Ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που έλεγε ο γιατρός. Ήμουν αξύπνιος, ναρκωμένος από τη μέση και κάτω. Κάποια στιγμή, παιδιά, άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Άρχισα να σκοτεινιάζω, να ζαλίζομαι. Και αυτό ήταν. Έκλεισα τα μάτια και έφυγα. Έφυγα και πήγα κάπου αλλού. Εκεί που πήγα ήταν σκοτεινά. Ψυχές γύρω μου φωνάζαν μέσα στα αυτιά μου βοήθεια και έλεος. Βρωμούσε άσχημα. Κάποιος με χτύπαγε. Ένιωσα ένα δυνατό κάψιμο στο δεξί μου χέρι. Το μόνο που θέλω να σας εξηγήσω πώς ακριβώς είναι, είναι σαν κάποιος να ζείτε σε ένα δωμάτιο με ζεστά τα φώτα, κάποιος να σας έχει κλείσει το στόμα και τη μύτη να μην μπορείτε να αναπνεύσετε και φωνές να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά σας. Οι φωνές που άκουγα άρχισαν να φωνάζουν και να λένε έλεος, βοήθεια, σώσε μας, πάρε μας από εδώ. Τότε κατάλαβα ότι βρίσκομαι στην κόλαση. Κατάλαβα ότι είμαι εγώ, αλλά δεν είχα ούτε σώμα, ούτε χέρια, ούτε πόδια, τίποτα. Έκανα έτσι το κεφάλι μου και βλέπω ότι δεν έχω σώμα και τίποτα. Κάποια στιγμή, δύο κόκκινα μάτια ήρθαν απέναντί μου και με κοιτούσαν. Και μου λέει δυνατά και βροντερά, επιτέλους ήρθε, σε περίμενα. Είμαι ο Τάδε. Μου είπε το όνομά του, είναι το όνομα του διαβόλου, δεν θέλω να το αναφέρω. Αυτό θέλω να το κρατήσω μέσα μου. Το αληθινό όνομα του διαβόλου. Άρχισε τότε να με χτυπάει βάναυσα, να καίει απίστευτα το δεξί μου χέρι, με πιάνανε το λαιμό, με ζουλάγανε. Είναι μια εμπειρία που αν μπορούσα να τη γράψω και να την έβαζα να τη δείτε, πιστεύω ότι 24 ώρες το 24ο θέση θα γονατιστεί
και θα ζητούσατε το Θεό να σας βοηθήσει. Βέβαια προσπαθώ να πω την ιστορία μου γρήγορα, διότι αν καθίσω καιρό τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια είναι και προϊόν εξομολόγησης. Και κάποια πράγματα καλό να τα κρατήσω και για μένα. Τότε λοιπόν μέσα στην απελπισία μου, για πρώτη φορά στα 48 μου χρόνια άρχισα να φωνάζω «Θεέ μου βοήθαμε, σε πιστεύω πάρε με από εδώ». Και τότε είδα ένα φως να έρχεται κατά πάνω μου. Το φως όσο πήγαινε και με δυνάμωνε, το σκοτάδι έφευγε. Και απέναντί μου στάθηκε ένα νεαρό παλικάρι με ξανθά μαλάκια, με ξανθά γένια και πράσινα ματάκια. Άπλωσε το χέρι του, μου πιάσε το κεφάλι και μου είπε «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ». Και τότε ξαφνικά άνοιξα τα μάτια μου και βρέθηκα πάλι στο χειρουργείο με το σεντόνι σκεπασμένο πάνω στα μούτρα μου. Ήμουνα κλινικά νεκρός για 3 λεπτά. Οι γιατροί στη γωνία τους άκουγαν να λένε πώς θα το πούμε στη γυναίκα του. Σήκωσα το σεντόνι και λέω «Πού πάτε ρε παιδιά, τι συμβαίνει, είμαι εδώ, ζω». Ο γιατρός μου, ο Κώστας, μαζί με τον Γιώργο τον γραμματικό έτρεξαν πάνω μου, με περιποιήθηκαν, συνέχισαν την επέμβαση, χωρίς να μπορούν να πιστέψουν τι έχει γίνει. Με μπατάρανε και με πήγανε πάνω στη μονάδα. Με πήγανε πάνω στη μονάδα και από εκεί αρχίζει το βάσανο πλέον. Ανεβαίνει ο γιατρός μου και μου λέει «Αργύριο, το ξέρεις ότι ήσουν νεκρός 3 λεπτά. Του λέω «Γιώργο, δεν ξέρω αν είμαι νεκρός, ξέρω ότι κάπου πήγα». Ο γιατρός μου είναι άθεος, δεν πιστεύει σε τίποτα. Πιστεύει μόνο στην επιστήμη του. Όταν με πήγαν λοιπόν πάνω, ένιωθα απίστευτο πόνο στο δεξί μου το πόδι και στο δεξί μου το χέρι. Μα απίστευτο πόνο. Τσούξιμο. Με πλησίασε μια κοπέλα η οποία ήταν νοσοκόμα εκεί για να μου δώσει κάτι να τσιμπήσω λίγο, να φάω. Και γυρίζει και μου λέει, αυτό στο χέρι σου, με λέει, πότε το έκανες. Γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω στο χέρι μου ένα κάψιμο σαν κορώνα, σαν στεφάνι και από πάνω 3 εξάρια. 3 εξάρια τα οποία τα έφερα από εκεί που ήμουνα πίσω. Ο γιατρός μου με ξέρει πολύ καλά. Ξέρει ότι έχω κάνει πολλά κακά στη ζωή μου. Αλλά δεν μπλέχτηκα ποτέ με σατανισμούς και τέτοια πράγματα. Και μου λέει «Αργύρι, δεν μπορώ να το εξηγήσω τι είναι αυτό το πράγμα». Εκείνη την εποχή γνώριζα έναν άνθρωπο ο οποίος πίστευε πολύ στο Θεό και την 4η μέρα μου δώσαν το εξετήριο να φύγω. Το χέρι μου δεν μπορούσα να το σηκώσω ψηλά και μύριζε άσχημα. Το κάψιμο τα εξάρια. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι μου έχει συμβεί. Θεωρώ ότι πήγα στην κόλαση γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν κάτι άλλο αυτό. Μου λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να είναι καλά το παλικάρι που να είναι ο Δημητράκης. Θα σε πάρω, μου λέει, και θα σε πάω σε ένα μοναστήρι. Και εκεί θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Του λέω, ρε Δημήτρη, τι χαζά είναι αυτά, τι μοναστήρια, μου λες. Ακόμα και εκείνη την ώρα η πίστη μου ήταν σχεδόν αδύνατη. Παρέλειψα όμως να πω κάτι. Λίγο πριν βγω από το νοσοκομείο, όπως ήμουν ξαπλωμένο στη μονάδα, απέναντί μου ακριβώς, δεν θα το ξεχάσω. Είχε μια μικρή εικόνα. Τα μάτια αυτού του Αγίου με κοίταζαν μέσα στα μάτια τα δικά μου. Το ένιωθα. Φώναξα την νοσοκόμα και της λέω «Σε παρακαλώ, μπορείς να μου φέρεις την εικόνα εκεί να την δω». Μου έφερε αυτή την εικόνα. Συγχωρέστε με για την ταραχή μου, αλλά ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Όταν βγήκα λοιπόν από εκεί, με πήγανε σε ένα μοναστήρι. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα του μοναστηριού, ούτε και το γέροντα που είναι μέσα. Μπήκαμε μέσα, με άκουσε, εξομολογήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Όταν μπήκα μέσα, αυτό που ήθελα ήταν να σπάσω στο ξύλο όλους τους μοναχούς. Έλεγε παράσω και με έπιανε τρέλα. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι 3 μέρες και 3 νύχτες με την προσευχή, με τη δύναμη της αγάπης και με τη δύναμη
των ζώων του Θεού. Περάσανε δύσκολα τα βράδια. Ερχόταν αυτός, χτυπούσε τις πόρτες, σούριαζε, αφήστε τον Αργύρη, ο Αργύρης είναι δικός μου. Ο γέροντας μου λέει, είπω θα σε κάνω καλά, είπω θα πεθάνω μαζί σου. Ένας γέροντας ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος και δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να πει ψέματα και να σκαρφιστεί μια τέτοιου είδους ιστορία. Σας ομολογώ λοιπόν ότι την τρίτη μέρα ξύπνησα το πρωί και είχαν εξαφανιστεί σχεδόν από το χέρι μου τα εξάρια για αυτό το στεφάνι που είχε δημιουργηθεί από το κάψιμο που μου κάνανε εκεί πέρα που ήμουνα. Γιατί εκεί με χτυπούσαν, με κέρνανε, μου κάνανε διάφορα. Η μυρωδιά, μυρωδιά. Το χέρι μου δεν μπορούσα να το σηκώσω ψηλά. Και τότε ήθελα να με δει ο Δημητράκης και του λέω, Δημήτρη, θέλω να μου κάνεις με χάρη. Θέλω να με πάρεις σου ρωτή. Εκεί μου κοιμάται ο Άγιος. Εκεί συμβαίνει ένα δεύτερο θαύμα που πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Με παίρνει ο Δημήτρης, πηγαίνουμε στη Σουρωτή και βλέπω ένα πλήθος κόσμου. Πριν όμως πάμε στον τάφο, είχε ένα σπιτάκι και απ' έξω ήταν κάποιες μοναχές μαζί με την ηγουμένη. Τότε η ηγουμένη με φωνάζει και μου λέει, έλα, λέω εμένα μιλάτε. Λέω ναι. Με λέει, σου Αργύρης. Λέω, μα πώς το ξέρετε. Λέω, λέει, Δημήτρη, τους είπες ότι θα έρθουμε. Μιλώ, κύριε Αργύρη, δεν γνωρίζω τίποτα. Μου λέει η ηγουμένη, ο Άγιος μας είπε ότι θα έρθεις. Έλα μαζί μου. Και με πηγαίνει στον τάφο του. Και μου λέει, έλα προσκύνα τον τάφο του πατέρα σου. Προσκύνησα στον τάφο, φίλησα το σταυρό και εκεί γίνεται το τρίτο θαύμα. Βαδίζω να πάω προς τα πέρα, προς τα κάτω, να φύγω, να βγω στον δρόμο προς τα έξω. Μου λέει, ηγουμένη, έλα μαζί μου. Και μου κάνει την τεράστια τιμή να με πάει. Εκεί μου καθόταν ο Άγιος, στην καρεκλίτσα αυτή, στο κρεβατάκι που κοιμούταν. Συγγνώμη. Και λέω της ηγουμένης, να ξέρατε πόσο τον αγαπάω. Και μου απαντάει, αυτός να δεις. Από τότε απαρατήθηκα τα πάντα. Ζω μια ζωή πτωχική. Στο σπίτι μου κατοικεί ο Χριστός. Αλλά πάρα πολλά κατοικεί ο Άγιος. Ο Άγιος Παΐσιος που για εσάς είναι Άγιος. Για μένα είναι ο γέροντάς μου. Ο πατέρας μου. Ξεκίνησα να ζω μια ζωή τελείως διαφορετική. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό είναι δίπλα μου. Το ξέρω, το νιώθω. Με συμβουλεύει. Όταν πέρασα 6 μήνες από αυτή τη διαδικασία, σε αυτούς 6 μήνες ζούσα με τον Άγιο να τον έχω πάντα μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Κάποια στιγμή έπαθα μια μεγάλη ανακοπή. Ακόμα μια φορά με πήρανε με το ασθενοφόρο, με πήγανε στο νοσοκομείο, πάλι στο Παπαγεωργείο, στην καρδιοχειρουργική. Με παραφέρανε, ήρθε ο γιατρός μου και μου λέει, Αργύρη, κοίτα να δεις. Πρέπει να κάνουμε επικόνωση ανεκαχύρισης ανοιχτής καρδιάς. Θα σου πω, μου λέει, τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις 2 μέρες ζωή, αν μείνεις έτσι. Εάν σε χειρουργήσω, έχεις 10% πιθανότητες να βγεις ζωντανός και 90% να πεθάνεις. Η κατάστασή σου είναι τραγική.
Του λέω: Γιώργο, άσε με 10 λεπτά μόνο μου να αποφασίσω και θα σου πω τι θα κάνω. Τότε, όπω είχα καθίσει στο κομμωδίνο μου, είχα βάλει δίπλα μου την εικονίτσα του Αγίου. Και κάποιο μέσα στα αυτή μου, σαν να μου είπε: Προχώρα, μη φοβάσαι. Τότε φωνάζω τον Γιώργο και του λέω: Γιώργο, πάμε στο χειρουργείο, αγόρι μου, και δεν θα είσαι μόνος. Μου λέει: Τι εννοείς, ρε Αργύρη? Μαζί με σένα, λέω, θα χειρουργεί και κάποιος άλλος, θα σου κρατάει τα χέρια. Μπήκαμε στο χειρουργείο με ποσοστά θνησιμότητας 10% να ζήσω. Η χείριση κράτησε 13 ώρες και κάτι. Με βγάλαμε, πήγα στη μονάδα. Στη μονάδα πάνω, εντατική, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Ξύπνησα κάποια στιγμή και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Κατάλαβα ότι ήμουν διασωληνωμένος. Έτρεξε ένας γιατρός με νοσοκόμα, μου βγάλανε αυτό το λάστιχο από το λαιμό. Μου λένε: Όλα τα πράγματα δεν είναι καλά για σένα. Η εγχείρηση είναι λίγο περίεργη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαν όλα τέλεια. Θα πρέπει να καθίσεις τουλάχιστον 3-4 μέρες εδώ και μετά θα σε κατεβάσουμε κάτω και θα έχεις πάνω σου 10 μέρες τα μηχανήματα. Τότε έγινε ακόμα ένα θαύμα στη ζωή μου. Ήταν η πρώτη μου επαφή πλέον με τον Άγιο, με τον πατέρα μου. Όμως ήμουν ξαπλωμένος και έδωσα στο ταβάνι και ξαφνικά ένιωσα μια μυρωδιά. Σαν αγίασμα να με πλησιάζει και να ευωδιάζει όλο το δωμάτιο. Και τότε πάνω το κεφάλι μου είδα τον Άγιο και μου λέει: Σήκω πάνω, λέει, τεμπέλη. Τι ξαπλώνεις? Μια χαρά είσαι. Αν δεν σήκω, λέει, να έρθει κανένας άλλος να ξαπλώσει. Ειλικρινά προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να του το αποδείξω αυτό με χαρτιά και με μαρτυρία ενός μεγάλου επιστήμονα. Σε 2 μέρες μου βγάλαν όλα τα μηχανήματα και περπάτησα. Ο γιατρός δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Απλά όταν κατέβηκε κάτω τη δεύτερη μέρα, γιατί με κατεβάσαν και έδωσε εντολή να μου βγάλουν όλα τα μηχανήματα, όλα ήταν τέλεια, σαν να μην είχα χειρουργηθεί καν. Ήρθε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μου, κοίταξε στο κομωδίνο και μου λέει: Αυτός είναι ο παππούλης που μου έλεγες. Προσέξτε τι θα σας πω, ένας άθεος άνθρωπος. Του λέω: Αυτός. Έκανε τότε το εξής, παιδιά. Γονάτισε, έκανε το σταυρό του και φίλησε την εικόνα. Και γύρισα και του λέω: Δεν θα το ξεχάσω. Τελικά ποιος από τους δύο χειρούργησε τον άλλον? Ποιος από τους δύο έκανε καλά τον άλλον? Ήταν η μέρα Σάββατο. Την αμέσως επόμενη μέρα, την Κυριακή, είχε έρθει ένας γέροντας μοναχός να επισκεφτεί δίπλα μου κάποιον. Αυτό που συνέβαινε μέσα στο θάλαμό μου, όποιος ερχόταν γίνονταν καλά και έφευγε. Εκεί μέσα κατοικούσε ο Άγιος. Τότε μπήκε αυτός ο μοναχός και έπεσαν τα μάτια του πάνω μου και μου λέει: Αγόρι μου, τι έχεις κάνει? Λέω: Ανοιχτή καρδιά. Όλοι είχαν και κόσμο και εσύ μου λέει: Δεν έχεις κανένα. Δεν λέω: Δεν έχω ούτε μάνα ούτε κανέναν. Και μου απαντάει το εξής: Εσύ, αγόρι μου, έχεις μάνα την Παναγία. Και πάνω από το κεφάλι σου είναι άγγελοι που σε προσέχουν. Βγήκα από εκεί. Σήμερα ζω αυτή τη ζωή που ζω. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε όλο αυτό που διηγήθηκα. Μου βρήκα καρκίνο στο φάριγγα. Μέχρι σήμερα δεν έχω ζητήσει ποτέ από τον Άγιο να με κάνει καλά. Μέσα την ψυχή μου λέω ότι το μόνο που του ζητάω κάθε φορά που κάνω την προσευχή μου, καταρχήν να έχει καλά όλο τον κόσμο, και δεύτερον, αν δεν είναι εγωιστικό αυτό που του ζητάω, όταν έρθει η ώρα να φύγω, να έρθει ο ίδιος να με πάρει. Να με πάρει το χέρι και να με πάρει μαζί του. Σήμερα που ζω, τον λατρεύω σαν τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον Άγιο τον αγαπάω και κάθε στιγμή και λεπτό είναι δίπλα μου. Έχουν γίνει πάρα πολλά μικρά θαυματάκια που, αν καθίσω να τα ξεστορώ, θα φάμε χρόνο απίστευτο. Θα μου συμβαίνουν πράγματα τα οποία να βάλω τα χέρια μου σε καλώδια ρεύματος και να μην χτυπήσει το ρεύμα. Δεν μπορώ να καθίσω να σκεφτώ τι έχουν συμβεί στη ζωή μου από τότε που μπήκε στη ζωή μου ο Άγιος. Αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον Άγιος, ένας γέροντας ο οποίος είναι όλη μου ζωή. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπώ τον Χριστό. Διότι ο γέροντάς μου, θα πω το όνομά του, δεν πειράζει, ο Κύριλλος,
Γύρισε και μου είπε το εξής. Αργύρι, είσαι ευλογημένος, αγόρι μου. Εγώ είμαι από μωρό παιδί εδώ μέσα, λέει, και δεν είχα την ευτυχία να ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Αυτός ο νεαρός μου, λέει, προφανώς ήταν ο Χριστός που σε έστειλε πίσω. Σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να έρθεις εδώ, να περάσεις ό,τι περνάς, ούτως ώστε να καθαρίσεις και να φύγεις πεντακάθαρος στον άλλο κόσμο. Ξέρω ότι όλο αυτό ακούγεται εντελώς τρελό, αλλά παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά και λέω την αλήθεια. Αυτό έζησα. Ένας παραβατικότατος άνθρωπος που σήμερα ζω με την ευλογία του Χριστού και του Κυρίου. Με έχουν πλησιάσει διάφοροι άνθρωποι, μάρτυρες του Ιεχωβά, να με βοηθήσουν οικονομικά, να μου λύσουν τα προβλήματά μου. Όχι. Όχι. Μέσα στο σπίτι μου θα κατοικεί για πάντα. Για πάντα ο Χριστός και ο Αγίων Παΐσιος. Βέβαια ο Αγίων Παΐσιος κατοικεί και εμείς στην καρδούλα μου. Είναι πάντα δίπλα μου. Την ιστορία μου την είπα γρήγορα για να μην σας κουράσω. Δεν θέλω να μπω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Και σε εσάς λέω ότι οποιοδήποτε θελήσει και έχει ανοιχτό μυαλό και θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, δεν έχω κανένα που είδες πρόβλημα να το κάνει. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Δεν ξέρω αυτός ο καρκίνος που θα με πάει. Δεν ξέρω αν η καρδιά μου θα αντέξει. Κάποια στιγμή σίγουρα θα φύγω. Θα κοιμηθώ. Όλο αυτό που έζησα με στοιχειώνει μέχρι και σήμερα. Πετάγω από το κρεβάτι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι κάτι απίστευτα τραγικό. Αυτές οι φωνές είναι ακόμα μέσα στα αυτιά μου. Και όχι, δεν φοβάμαι το θάνατο. Φοβάμαι όμως που θα πάω. Αλλήμον να τολμήσω και ξαναπάω εκεί. Ο Θεός να με λυπηθεί και να μην με ξαναστείλει εκεί. Και τελειώνοντας, θέλω να πω κάτι που η γυναίκα μου όταν τα ακούει εκνευρίζεται. Όλα αυτά που έχω και πονάω και υποφέρω, θα πω κάτι που το έλεγε ο πατέρας μου, ο Άγιος Παΐσιος. Μες στο χώμα θα γιατρευτούν όλα. Παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και ελέησον ημάς.